Καλησπέρα σας, ξεκινάμε να παίξουμε ένα ακόμη game Friday the 13th για να πάρουμε μία ιδέα πως είναι να κυνηγάς. Επιχείρησα το online αλλά σε πολλές περιπτώσεις μας βγήκε γιοκ. Το έχουμε αναφέρει και σε review ότι υπάρχει δυσκολία στο να βρεις άλλους παίκτες. Βλέπουμε εδώ το χαρακτήρα μας. Έχουμε κάποιες ενδείξεις εδώ για το που είναι ο παίκτης, ο αντίπαλος δηλαδή. Βρισκόμαστε μέσα στο δάσος υπό βροχήν. Άμα θέλουμε να καλύψουμε λίγο έδαφος και είμαστε εδώ, επιλέγουμε το χάρτη και μας φέρνει κοντά. Αυτό μπορεί να το κάνουμε μόνο λίγες φορές. Άμα δείτε δεξιά πρέπει να γεμίσει. Καλά δεν με είδε. Τέλος. Αποχώρησε η πρώτη. Φυσικά έχουμε βάλει το easy για να πάρετε μια ιδέα πως λειτουργεί γενικά το όλο σκηνικό. Μη χάνουμε και συνέχεια. Θα βάλουμε, θα δοκιμάσουμε και άλλα games με πιο δύσκολο πύχη, πιο υψηλό. Και τώρα πρέπει να ψάξουμε τον επόμενο. Όπα, ο επόμενος μπορεί να είναι παντού και πουθενά. Φυσικά όπως είδαμε στο χάρτη είναι μια απόσταση που μπορούμε να διανύσουμε. Φυσικά στις πιο μεγάλες δυσκολίες θα κρύβονται και πιο εύκολα, θα έχουν και τα δικά τους όπλα, καναρόπαλο κτλ. Για να μας πετάνε κάτω και να κερδίζουν χρόνο. Εμείς δεν μπορούμε να πεθάνουμε ο Jason, αυτό είναι ένα γεγονός, απλά έχουμε χρόνο στο που μπορεί να είναι ο αντίπαλος. Το θύμα. Οπα. Για να αισθάνεται κάτι σημαίνει ότι έχουμε πιθανότητες να τον βρούμε. Δεν βλέπω κάτι εδώ. Ούτε εδώ. Τώρα έχω επιλέξει μόνο δύο να κυνηγάμε. Αν βάλουμε παραπάνω παίκτες αυτομάτως, όπως γίνεται αντιληπτό, γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Στο δρόμο επιλέγουμε σπίτια. Αυτό είναι κάτι αναγκαίο παίζοντας στο Jason, γιατί δεν μπορεί να την καλύψουμε όλη την περιοχή παίζοντας, ειδικά έτσι τόσο αργά, γιατί δεν τρέχει πολύ γρήγορα, για να μπορεί το θύμα να προλαβαίνει να καλύπτεται. Είναι μία από τις μερικές πίστες αυτές που μας δίνει το game για να μπορέσουμε να περιπλανηθούμε. Εδώ είμαστε. Πάμε εδώ. Οπα. Καμιά φορά το θύμα κρατάει φακό και μας διευκολύνει στο να τον πετύχουμε. Οπα. Κάτι εντοπίστηκε εδώ.
Δεν είναι το super wow το σαν game, αλλά έχει το κυνηγητό του, έχει το ψάξιμό του, hide and seek ουσιαστικά. Φυσικά παίζοντας ο Jason δεν έχετε το άγχος που μπορεί να έχετε ως παίχτης, ως θύμα δηλαδή. Κάτι μας φωτίζει εδώ. Νάτος. Το πετύχαμε. Μπήκε και κρύφτηκε μέσα στο σπίτι. Τώρα θα πρέπει εμείς. Να σπάσουμε την πόρτα. Έλα. Πάει να φύγει απ' έξω. Κρατάει και το φακό, βλέπετε, καρφώθηκε λίγο. Τρέχει πανικόβλητος και φυσικά πιο γρήγορα από μένα. Κόλλησε. Αυτά είναι τα τεχνικά ζητήματα. Κολλάει καμιά φορά ο παίκτης πάνω σε δέντρα. Ακινητοποιείται. Και το κάνει πιο εύκολο στο Jason να καθαρίσει τους αντιπάλους. Αυτό είναι λοιπόν σε γενικές γραμμές το Friday the 13th. Ελπίζω να πήρατε μια γενική ιδέα, διαβάσετε τον άλογο review, μείνετε συντονισμένοι και για τα υπόλοιπα gameplay reviews που έρχονται.